Good evening. For this interview, θα μας βοηθήσει ο συνάδελφός μου ο Γιώργος Φελίδης, γιατί η συνέντευξη είναι ζωντανή, άρα για να μην έχουμε καθυστέρηση στις ερωτήσεις και τις απαντήσεις. Πρώτα απ' όλα ήθελα να σας πω συγχαρητήρια, γιατί είδαμε ότι οι δημοσκοπήσεις φέρνουν το κόμμα σας σήμερα στην δεύτερη θέση. Η θέση σας είναι το να μείνει η χώρα σας στην Ευρώπη ή να φύγει από την Ευρώπη? Yes. For the UK to stay in Europe or to leave the European Union? Well, yes, you're, I mean, absolutely right. The opinion polls for the European elections are coming up. Οι δημοσκοπήσεις που γίνονται για τις ευρωεκλογές του Μαΐου μας δίνουν στο 26% δεύτερη θέση. Αυτό το κόμμα το δικό μας, τα ευρωσκεπτικά κόμματα κάνουν μεγάλες πρόοδους σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Και στην Νότια Ευρώπη θα κάνουν μεγάλες πρόοδους. Θέλω να σας πω ότι υπάρχει μια μεγάλη διαφορά μεταξύ Ευρώπης και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρώπη είναι μια ήπειρο γεμάτη με διάφορα ποικίλα και πολύ υπερήφανα κόμματα. Εμείς είμαστε υπέρ της Ευρώπης. Εμείς είμαστε υπέρ της Ευρώπης που συνεργάζεται, που έχει εμπορικούς θεσμούς, που μπορούμε να συμφωνήσουμε κοινά πράγματα. Είμαι σφόδρα κατά της Ευρώπης που είναι διευθυνόμενη κεντρικά από τους γραφειοκράτες των Βρυξελών. Είμαι κατά μιας Ευρώπης που έχει έναν κοινό ύμνο, μια κοινή κυβέρνηση. Εγώ είμαι Βρετανός, εσείς είστε Έλληνες. Έχουμε συμφέρον να εργαστούμε εναντίον των γραφειοκρατών που πολεμούν υπέρ της ολοκλήρωσης της Ευρώπης. Γι' αυτό τον λόγο είμαι εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Θα υποστηρίξετε τη θέση η χώρα σας να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι όπως είναι σήμερα ή να παραμείνει? Αυτό θα ήθελα να καταλάβω. To remain in the European Union or to leave the European Union? Let me be absolutely clear. I want the United Kingdom. Θέλω να είμαι απολύτως καθαρός. Θέλω ένα διαζύγιο με κοινή συνενέση από τους γραφειοκράτες τύπου Van Rompuy, Μπαρόζο και Κλιπούς. Θέλω να επιτύχουμε μια κοινή συνεργασία, συμφωνία συνεργασίας, όπως έχουν άλλες χώρες, όπως η Ελβετία, η Νορβηγία, που έχουν εμπόριο με την Ευρώπη, αλλά χωρίς να είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω ότι στις επόμενες εκλογές ο Βρετανικός λαός θα ψηφίσει για αυτό το διαζύγιο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πιστεύω ότι πολλές άλλες χώρες θα ακολουθήσουν το παράδειγμά μας. Ερχόμαι στα όσα έγιναν τώρα χθες στο Ευρωκοινοβούλιο. Είπατε μερικά πράγματα για την κατάσταση στην Ελλάδα. Yeah. Αρκετά από αυτά είναι έτσι. Τα βιώνουμε εμείς πολύ έντονα. Θα ξεκινήσω όμως από κάτι άλλο. Και αν θες, Γιώργο, μετέφραζα ταυτόχρονα για να μπορέσουμε να έχουμε ταχύτητα στην συζήτηση. Αυτό το οποίο χτες, επιτρέψτε μου, αυτό το οποίο χτες είπατε στον Έλληνα Πρωθυπουργό, ήταν κάτι που θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι και προσβλητικό. Γιατί, κύριε Φάραντς, ο ελληνικός λαός ψήφισε αυτή την κυβέρνηση. Δεν είναι no democracy και δεν είμαι από τους οπαδούς του κόμματος, αλλά αυτός είναι ο εκλεγμένος Έλληνας Πρωθυπουργός και οι Έλληνες πολίτες τον εξέλεξαν γνωρίζοντας το πρόγραμμά του και γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά τις θυσίες στις οποίες υποβάλλονται. Δεν είναι προσβλητικό αυτό το οποίο είπατε χθες? You don't find it offensive what you said yesterday towards Mr. Samaras? Well, I don't think what I said yesterday was offensive. Δεν νομίζω ότι αυτό που είπα στον κύριο Πρωθυπουργό ήταν προσβλητικό. Αυτό που είναι προσβλητικό είναι η υποκρισία του κύριου Σαμαρά, ότι υποδίεται ότι αντιπροσωπεύει την κυρίαρχη βούληση του ελληνικού λαού. Είναι πολύ αργά γι' αυτό. Νομίζω ότι η χώρα σας έχει ξεπουληθεί με την συμμετοχή της στην Ευρωζώνη. Έχει μπει σε μια γκρίζα ζώνη, στην οποία ο ελληνικός λαός πληρώνει πολύ ακριβά, με θυσίες και φυσικά με την συρρήκνωση της οικονομίας πάνω από το 25% από την αρχή της κρίσης. Ειλικρινά, κατά τη γνώμη μου, ο ελληνικός λαός δεν του έχουν δώσει επιλογή. Ο κύριος
Ο κύριος Σαμαράς ψεύδεται όταν λέει ότι εκπροσωπεί την λαϊκή βούληση, όταν η Ελλάδα κυβερνάται από την Τρόικα. Νομίζω ότι αυτό είναι προσβλητικό για τη δημοκρασία. Ήμουνα πάρα πολύ προσεκτικός στις εκφράσεις που χρησιμοποίησα. Νομίζω ότι δεν είναι μόνο ο κύριος Σαμαράς. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, όπου με την κυδαιμονία, υπό την κυδαιμονία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει όλοι να συμμορφωθούμε και να γίνουμε όλοι ένα. Νομίζω ότι εμείς είμαστε πολύ τυχεροί στη Βρετανία που ξεφύγαμε από αυτήν την Ευρωζώνη. Δεν πιστεύω ότι ορθώνω το ανάστημά μου και να λέω ότι τα κυρίαρχα έθνη πρέπει να υποστηρίζουν τη δημοκρασία, ότι είναι κακό. Θέλω να πω αυτό στον ελληνικό λαό. Σας ζήτησαν να κάνετε φοβερές θυσίες για να μείνετε μέσα στον ζουρλομανδία της Ευρωπαϊκής Ευρωζώνης. Εάν συνεχίσετε να υπακούετε και να κάνετε αυτό που σας λένε, θα πάτε προς την καταστροφή. Νομίζω ότι θα υπάρξει ένα πολύ ισχυρό πολιτικό κίνημα που θα έρθει στην Ελλάδα και θα ζητήσει να έχει η Ελλάδα το εθνικό της νόμισμα και να διαφεντεύει τα του οίκου της. Θα είναι δύσκολα, αλλά θα ανακτήσετε τη δημοκρατία σας. Επιμένω να λέω ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός, και δεν έχει σημασία το ποιος είναι, μιλώ για τον θεσμό, εδώ στην κοιτίδα της δημοκρατίας είναι εκλεγμένος από τον ελληνικό λαό με ένα πρόγραμμα το οποίο έθεσε υπόψη του και ο ελληνικός λαός το ενέκρινε. Προφανώς, όταν ξαναγίνουν εκλογές, μπορεί να έχουμε μια άλλη κυβέρνηση και θα ισχύει ακριβώς το ίδιο αν έχουμε μια άλλη κυβέρνηση. Αλλά αυτό είναι το πρόγραμμα που ο ελληνικός λαός θεώρησε ότι είναι το σωστό. Θα κριθεί. Έρχομαι τώρα στην ουσία των λεγόμενων σας για το ευρώ. Θα ήθελα να μας πείτε την δική σας θέση για το τι θα έπρεπε κατά τη γνώμη σας να κάνει η Ελλάδα σήμερα. Σήμερα λοιπόν υπάρχει ένα πρόγραμμα με στόχο η χώρα να μείνει στο ευρώ. Από την άλλη πλευρά λένε όλοι ότι εάν θα φύγουμε από το ευρώ θα υπάρξει μια καταστροφή. Θα βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου δεν θα έχουμε τη δυνατότητα εισαγωγών φαρμάκων, πετρελαίου. Θα περάσουμε μια τεράστια αναταραχή. Η δική σας πρόταση ποια είναι? Τι κατά τη γνώμη σας θα έπρεπε να κάνει η Ελλάδα σήμερα? Your proposal. What would Greece be better do? Well, the political status quo. Το πολιτικό καθεστώς, ιδίως όταν γίνεται κάτι λάθος, μας δικαιολογεί ότι δεν υπάρχει εναλλακτική επιλογή. Θα πέσει ο ουρανός στα κεφάλια μας, θα γίνει η καταστροφή. Αλλά θυμάμαι ότι όταν έσκασε το πρόβλημα το 2008, ανέφερα το πρόβλημα της Ισλανδίας. Και τους είπα ότι ποιος θα βλαφτεί από αυτό, η Ισλανδία ή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ισλανδία τα πρώτα αποτελέσματα, η άνοδος της πληθωρισμού ήταν πάρα πολύ... Η Ισλανδία όμως τώρα, παρά τις πρώτες αρχικές δυσκολίες, η Ισλανδία έχει τώρα σταθερή ανάπτυξη στο 3% και έχει μια οικονομία η οποία έχει επανέλθει στα φυσιολογικά της επίπεδα. Ενώ η Ελλάδα και άλλες χώρες σαν την Ελλάδα βρίσκεται σε θέση χωρίς βελτίωση. Πιστεύω ότι το κοινό νόμισμα δεν λειτουργεί γιατί έχει παγιδεύσει την Ελλάδα μέσα σε ένα κοινό νόμισμα που δεν θα έπρεπε να συμμετέχει από την πρώτη στιγμή. Είναι υπερτιμημένο για την Ελλάδα, πρέπει να έχετε τη δραχμή πίσω. Υπάρχουν κίνδυνοι. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι αυτοί? Οι κίνδυνοι είναι ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα βραχυπρόθεσμα θα αυξηθεί πάρα πολύ. Αλλά νομίζω και πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι γύρω στον κόσμο που είναι έτοιμοι να επενδύσουν στην Ελλάδα όταν η Ελλάδα επανέλθει στην δραχμή. Και αντί να υπάρξει τεράστια αύξηση του πληθωρισμού από τις εισαγωγές που δεν θα μπορείτε να κάνετε, θα υπάρξουν άμεσες επενδύσεις. Θα μπορέσετε να παράγετε πράγματα σε πολύ λιγότερο κόστος και να τα πουλάτε με πολύ καλύτερο κόστος. Ναι.
Δεν σας λέω, δεν υποδίωμαι ότι αν φύγετε από το ευρώ θα είναι εύκολο. Δεν θα είναι, αλλά θα είσαστε έτοιμοι να σταθεροποιηθείτε. Εάν μείνετε μέσα στην ζουρλομανδία του ευρώ, δεν θα μπορέσετε να ανακάμψετε. Και κινδυνεύετε να πηγαίνετε σε μια δίνη στασιμοπληθωρισμού. Κύριε Φάρατζ, είναι πάρα πολύ πιο επικίνδυνο να μείνετε στην Ευρώπη, στην Ευρωζώνη, παρά να βγείτε από την Ευρωζώνη. Συγχωρέστε με, αλλά θα επιμείνω. Και θα επιμείνω γιατί εσείς λέτε κάτι που το λέτε από μακριά και ακούγεται έτσι όπως ακούγεται. Εμείς εδώ το ζούμε και το υφιστάμεθα. Ρωτώ λοιπόν ξανά, είπατε νωρίτερα, θα υπάρξουν κάποια πρόσωπα τα οποία θα είναι πρόθυμα να επενδύσουν στην Ελλάδα. Θα ήθελα να κατονομάσετε κάποια τέτοια πρόσωπα, γιατί η γενικόλογη αναφορά δεν βοηθάει σε κάτι. Ποια θεωρείτε εσείς ότι θα μπορούσαν να είναι αυτά τα πρόσωπα? Συγκεκριμένα παρακαλώ. The investors you mentioned. I have spoken. Έχω μιλήσει με μέλη της βρετανικής επιχειρηματικής κοινότητας, που είναι διεθνής επιχειρηματική κοινότητα εδώ στο Λονδίνο, και όλοι έχουν την άποψη ότι η Ελλάδα θα είναι ένα πολύ σαγηνευτικός προορισμός επενδύσεων όταν επανέλθει στο νόμισμά της. Τονίζω με έμφαση και πάλι ότι η Ελλάδα δεν είναι αυτή τη στιγμή προορισμός επενδύσεων, γιατί δεν, μέσα στο ευρώ δεν θεωρείται έτσι τέτοιος προορισμός. Νομίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν ουρά. Σας κάνω και μια προσωπική υπόσχεση. Μόλις η Ελλάδα βγει από το ευρώ και υποτιμήσει το νόμισμά της, θα είμαι από τους πρώτους που θα έρθω για διακοπές στην Ελλάδα. Όπως και σε άλλες οικονομίες συμβαίνει, όπως στην Τουρκία, ο τουρισμός αυξήθηκε με την υποτίμηση του εθνικού νομίσματος. Θα είστε πολύ καλοδεχούμενος, γιατί... Θα είστε καλοδεχούμενος, γιατί είμαστε μια φιλόξενη χώρα και αγαπάμε πάρα πολύ τους τουρίστες. Θα επιμείνω όμως τρίτη φορά στο ερώτημα. Good. Η απάντησή σας, η γενικόλογη για ψηρά επενδυτών, δεν μου αρκεί. Θα ήθελα να κατονομάσετε από όλους αυτούς τους πολλούς που είπατε, δύο. Can you tell us two specific examples of people that they will invest in a Greece with drachma, without euro? No, I mean, I'm telling you that there is money, όχι, not just in London. Σας λέω απλώς ότι υπάρχει πολύ χρήμα, όχι μόνο στο Λονδίνο, αλλά και στις άλλες, στα διεθνή χρηματιστηριακά και επιχειρηματικά κέντρα που υπάρχουν, ετοιμάζονται να επενδύσουν στην Ελλάδα, αλλά θα πρέπει να έχει το σωστό νόμισμα, τη σωστή ισοτιμία. Είναι αυτή τη στιγμή πολύ επικίνδυνο για τους επενδυτές να μπουν στην Ελλάδα. Συνέβη, σας θυμίζω, και αυτό στην Ισλανδία με επενδύσεις. Κατανοητό. Το ευρώ είναι ακατάλληλο για την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή, αν ερχόμουν να επενδύσω, θα ήμουν ανόητος να το κάνω. Σας υπόσχομαι ότι δεν πρόκειται να έχετε επενδύσεις μένοντας μέσα στην Ευρωζώνη. Δύο ακόμα ερωτήσεις για να κλείσουμε αυτή τη συνομιλία. Η πρώτη, ποιο είναι το κόμμα στην Ελλάδα που θεωρείτε ότι είναι πιο κοντά στις απόψεις σας? Γιατί ξέρω ότι βλέπετε Έλληνες πολιτικούς πρόσφατα. Μάλιστα, ξέρω ότι ήρθε ένας πολιτικός αρχηγός στο Λονδίνο και συναντηθήκατε μαζί του. We know that you had some meetings also with Greek politicians in London. Well, I've sat with George Karatzaferis's party in the European Parliament. Με το Γιώργο Καρατζαφέρη, το κόμμα του Λαός. Είχα επίσης με τους ανεξάρτητους Έλληνες συναντήσεις. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξουν κανονικές εναλλακτικές πολιτικές προτάσεις. Και υπάρχει, και νομίζω, ο τρόπος για να αντιμετωπίσουμε την άνοδο της Χρυσής Αυγής είναι να ψηφίσουμε για τέτοια κόμματα. Αυτή τη στιγμή δεν θέλω να δώσω γραμμή ποιο κόμμα θα ψηφίσουμε. Αλλά θα πω στον ελληνικό λαό, εάν θέλετε να αλλάξουν τα πράγματα, μην ψηφίζετε τα κόμματα που σας έφεραν σε αυτά τα χάλια. Και το τελευταίο μου ερώτημα, επειδή αντιλαμβάνομαι ότι ενδιαφέρεστε πάρα πολύ για την Ελλάδα και για τους Έλληνες, ήθελα να ρωτήσω, είστε υπέρ της επιστροφής των Ελληνίων εδώ, στη χώρα τους, στον τόπο που ανήκουν? Elgin marbles to Greece, to their birthplace. It's not funny. Excuse me, it's not funny. It's very serious for us. Ποτέ δεν μου έχουν κάνει συνέντευξη στα ελληνικά μέσα που να μην με έχουν ρωτήσει αυτή την ερώτηση. Θα έλεγα το εξής. Πιστεύω ότι δεδομένων της κατάστασης στην Αθήνα που ισχύει σήμερα,
Θα ξέρετε κι εσείς όπως και εγώ ότι υπήρξαν και κλοπές έργων τέχνης από την Αθήνα. Ας έχουμε αυτή τη συζήτηση, θα σας απαντήσω όταν έχετε πίσω την δραχμή, όταν έχετε πίσω την δημοκρατία σας και όταν θα έχετε ανακάμψει. Ας το κάνουμε αυτή τη συζήτηση τότε. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι αισθάνομαι ως Έλληνας μια προσβολή σε αυτό που λέτε. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι χιλιάδες Βρετανοί τουρίστες κάθε χρόνο έρχονται στην Ελλάδα, απολαμβάνουν απόλυτης ασφάλειας, μεγαλύτερες από αυτή που μπορεί να απολαμβάνουν οι τουρίστες στη Μεγάλη Βρετανία. Επίσης θέλω να σας πω ότι η Αθήνα έχει ένα υπέροχο μουσείο, καινούριο, το οποίο υμνούν οι πάντες και ότι τα αρχαία εδώ είναι απολύτως ασφαλή. Αν λοιπόν θέλετε κάτι να πείτε, μην χρησιμοποιείτε προσχήματα, πείτε το ανοιχτά. Η Ελλάδα είναι μια δημοκρατική χώρα, χώρα που υπάρχει νομιμότητα και που ζητάει τα μάρμαρα της πίσω. Επιμένω λοιπόν, εσείς που τόσο ενδιαφέρεστε για τους Έλληνες και θέλετε να είμαστε καλύτερα, θέλετε να επιστρέψουν τα μάρμαρα από τον τόπο από τον οποίο εκλάπησαν. Δεν είμαι σε κατάσταση, σε θέση ισχύς που να μπορώ να αποφασίσω κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι κάποια στιγμή στο μέλλον, μετά από μια εύλογη διαπραγμάτευση, θα γυρίσουν τα μάρμαρα. Διαπραγμάτευση γιατί, κύριε Φάρατς, όταν κάποιος έχει κλέψει κάτι, διαπραγματεύεται με εκείνον που του το πήρε για να το πάρει πίσω? Θα έλεγα ότι είναι αυτό που ενδιαφέρει πιο πολύ τους, το 30% των ανέργων δεν είναι τα μάρμαρα, αλλά είναι να γυρίσει η Ελλάδα πίσω σε μια προοπτική οικονομικής ανάκαμψης. Κύριε Φάρατ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στην μάχη που θα δώσετε στις εκλογές. Αυτά λοιπόν από τον Βρετανό Ευρωβουλευτή και επικεφαλή